Панагия Дешмина Теотоки, Аги Ангели и Архангели, имя Продроме, Апостолы и Додекасы, Διδάσκαλοι και πατέρες Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καλώς αφήσαντες στεφανοθέντες, πίστε πρεσβεία του ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ευθύς εξ αρχής του κηρύγματος της ομιλίας θα σας δώσω το θέμα. Το θέμα θα είναι απόψε ένα πετραδάκι. Αυτό το πετραδάκι ή θα σώσει τον κόσμο ή θα καταστρέψει τον κόσμο. Περίεργο σας φαίνεται, απίστευτο σας φαίνεται. Κι όμως αυτό το θέμα της ομιλίας θα είναι απόψε ένα πετραδάκι. Παρακαλώ. Πλησιάζει, αγαπητοί μου συμπρεσβύτεροι και ευσεβείς χριστιανοί, άνδρες και γυναίκες, πλησιάζει η Αγία ημέρα, η μεγάλη εορτή. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Αυτή η εορτή ονομάζεται Μητρόπολης των εορτών, δηλαδή η ρίζα από την οποία εκτείονται όλες οι άλλες εορτές της Χριστιανοσύνης. Εάν δηλαδή δεν γεννάται ο Χριστός, δεν θα υπήρχαν ούτε Θεοφάνεια, ούτε Παπαντή, ούτε Σταύρωσης, ούτε Ανάστασης, ούτε Ανάληψης. Όλα έχουν την αρχή από την γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ιστορικώς, η εορτή αυτή δεν εορτάζεται εξ αρχής μόνη της. Ήταν ηνωμένη με μια άλλη εορτή. Συνεορτάζεται η εορτή των Χριστουγέννων με την εορτή των Θεοφανίων 6 Ιανουαρίου. Ποιος εχώρισε την εορτή και την έκανε ιδιαίτερα εορτή της Χριστιανοσύνης της Ανατολής? Ένας τολμηρός ιεράρχης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, περί το οποίο νομίζω ομιλήσαμε εδώ στην αίθουσα. Αυτός εχώρισε την εορτή και είπε τα Θεοφάνεια εορτάζονται μόνα 6 Ιανουαρίου και η εορτή τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Το παραδέχτηκε ο λαός αμέσως, αν και είχε τεράστιο κύρος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που δεν το έχει σήμερα κανένας ιεράρχης της Ανατολικής Εκκλησίας. Εν τούτης όμως οικούσαν ζωρέ διαμαρτυρίε εναντίον της καιροτομίας αυτής του Ιερού Χρυσοστόμου, εναντίον της αλλαγής του ημερολογίου να πούμε, και άνοιξαν στόματα και κατηγόρησαν τον μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας. Μικροί άνθρωποι, μικρόνοες, που όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος ασχολούνται με ημέρας και καιρούς, επετέθησαν ρημίτατα κατ' ο Πατρός και κατηγορούσαν αυτόν στους δρόμους δεξιά και αριστερά ότι άλλαξε τη θρησκεία, και αναγκάστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος να ανεβεί στον Άμβονα και να εκφωνήσει μία περισπούδαστον ομιλία εις την εορτή των Χριστουγέννων, στην οποία με ακαταμάχητα επιχειρήματα αποδεικνύει ότι καλώς έγινε η μεταρρύθμιση αυτή και ορίστη ιδιαίτερα ημέρα δια την εορτή του γεγονότος της γεννήσεως Σωτήρος Χριστού. Έλεγε δε σε αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν ότι έκανε αυτή την αλλαγή εις το μερολόγιο, έλεγε σε αυτούς τι έλεγε, ότι δεν έχει σημασία πότε εορτάζομαι, αλλά μεγάλη σημασία έχει, τεράστια σημασία έχει, πώς εορτάζουμε. Και ακριβώς αυτό το οποίο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγουμε και εμείς σήμερα εδώ, ερωτώντες, πώς θα εορτάσουμε. Εμείς δεν ρωτώ πώς θα εορτάσουν στη Ρωσία, ούτε ρωτώ πώς θα εορτάσουν στην Αλβάνια, ούτε στα άλλα ολοκληρωτικά καθεστώτα όπου οι υποχριστιανοί υποφέρουν και κρυμμένοι μες στα δάση.
μακράν από τα μάτια των αρχόντων της γης αυτής, εις τα σπήλαια και σοπάς της γης, μόνο κάποιος ο κόσμος. Δεν ρωτώ για αυτούς τους μάρτυρας, οι χριστιανούς, αλλά ρωτώ πώς εμείς εδώ στη γωνιά αυτή την ελεύθερη, στη γωνιά αυτή που καυχόμαστε ότι έχουμε δημοκρατικό και φιλελεύθερο πολίτευμα, πώς εμείς θα εορτάσουμε τα Χριστούγεννα του 1977. Δεν είναι ανάγκη να σας πω πώς θα εορτάσουμε. Δεν κατοικείται στη Σελήνη, αλλά εδώ στη γωνιά αυτή και ιδίως μέσα στη μεγάλη αυτή πολιτεία που λέγονται Αθήνε, και είστε απτόχοι και αυτοίκοοι των όσων συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Ένα μέρος σημαντική μερίς αυτών που ανήκουν ιδίως εις τις λεγόμενες ανώτερες τάξεις. Την Άγια Νύχτα που είναι γεμάτο μάγια, μαγεία. Την νύχτα που παλαιότερα οι χριστιανοί δεν κοιμώντο, αλλά περίμεναν πότε θα χτυπήσει η καμπάνα να πάνε όλοι οικογενειακώς, πατέρας, μητέρα, παιδιά, όλοι μαζί, δυμένοι μέσα στα καθαρά τους ρούχα και προπαντός δυμένοι μέσα στην καθαρά στολή της μετανοίας και εξομολογήσεως. Την Άγια αυτή νύχτα οι χριστιανοί όλοι στις πατρίδες μας μετέβαιναν στην εκκλησία οικογενειακώς και κάθοντο μέχρι τέλους και άκουαν τα εξαίσια εκείνα τροπάρια και τους υπερόχους ύμνους της γεννής του Σωτήρος Χριστού και κοινωνούσαν των αχάντων μυστηρίων και μετά εγύριζαν σαν μια ψυχή, σαν άγγελοι και αρχάγγελοι στα σπίτια και πράγματι εόρταζαν. Και όταν καθόντανε στο τραπέζι, όλοι όρθιοι έψαλαν την γεννησή του Χριστέ ο Θεός, ανέρχεται το κόσμο το φως της γνώσεως. Πάμε πλέον αυτά. Σβήσανε τα ιερά έθιμα, τα ιερές συγκήθειες που ήσανε η ρίζε του ελληνικού μας έθνους. Τώρα εισήλθαν βάρβαρα και ξένα έθι προς τον χαρακτήρα του ελληνικού λαού, διότι ο σκοπός που έχουν αυτοί που μας κυβερνούν είναι να μας κάνουν Ευρωπαίους. Ευρωπαίους ενώ πρέπει να μείνουμε Έλληνες και μόνο Έλληνες. Με το Χριστό, με την καρδιά μας και με την Ελλάδα σαν αστέρι πολικό εις όλες τις ενεργείες μας. Ο σκοπός, αντί να κρατήσουμε τα ιερά έθι και τα παραδόσεις του γένους μας, συνεχώς απομακρυνόμεθα ηλικιωδώς από τα ιεράς παραδόσεις μας. Έτσι λοιπόν τη νύχτα των Χριστουγέννων μαζεύονται αυτοί και εορτάζουν τα Χριστούγεννα. Πού τα εορτάζουν? Όχι στο ναό της ενορίας των, αλλά τα εορτάζουν στις ταβέρνες μέσα, με τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις πρωινές ώρες, με τα μπουζούκια, εορτάζουν εκεί πίνοντας και χορεύοντας τους πλέον ανητικούς χορούς και κατόπλεον μεθυσμένοι, τυφλοί από το μεθυσμένοι, βγαίνουν από την εκκλησία τις πρωινές ώρες, την ώρα κατά την οποία χτυπούν οι καμπάνες και καλούν τους χριστιανούς. Είναι τα περιβόητα ρεβελιών. Ρεβελιών. Λέξεις ξένοι, η οποία σημαίνει διασκέδαση και γλέντι και χορό και παν άλλο πλην εορτής του Χριστουγέννου. Αυτοί οι άνθρωποι εορτάζουν χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς Χριστό. Αν είναι πάλι άλλοι που φεύγουν κατά τις πρωινές ώρες των Χριστουγέννων, μπαίνουν στα αυτοκίνητά των, τρέχουν ιδιωδώς τις μεγάλες αρτηρίες της πατρίδος μας, εξφελονίζονται στα άκρα, ανεβαίνουν στα ψηλά βουνά, λατρεύουν τη φύση, τη σειροάτρε, λατρεύουν τη φύση, την κτίση και όχι τον κτίσαντα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Άλλη κατηγορία αυτή που εορτάζουν μέσα στα δάση, απάνω στα χιονισμένα βουνά, κάνουν σκι, χιονοδρομίες και άλλα τεινά απρεπή πράγματα αυτοί οι λεγόμενοι φυσιολάτρε και η Αθήνα αδειάζει. Και άλλοι πάλι περιμένουν την ημέρα αυτή ως ημέρα γαστρονομική, ως ημέρα φαγωποτιού, ως ημέρα μέθης και διασκεδάσεων και ως ημέρα χαρτοπεξίας. Παίζουν χαρτιά μέσα την ημέρα αυτή και δηλώνουν την Άγια αυτή ημέρα. Όλοι αυτοί, τόσο της πρώτης κατηγορίας οι οποίοι κάνουν τα ρεβελιόν, όσο και της δεύτερης κατηγορίας οι οποίοι είναι φυσιολάτρε και σφεδονίζονται στα άκρα της πατρίδος και ακούνε και δεν ακούνε καθόλου το Χριστόγεννάτε, όπως και οι άλλοι που χαρτοπέζουν και μεθούν και διασκεδάζουν, όλοι αυτοί εορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό.
Είναι λυπηρόν, αγαπητοί μου, η κατάσταση αυτή. Πολύ θλιβερά. Που θα προτιμούσε κανείς να μην υπήρχε εορτή των Χριστουγέννων, αλλά να είναι μπροστά στα αμαρτήματα που διαπράττονται στα σβελινώσεις της μεγάλης αυτής εορτής, θα ήταν προτιμότερο να ήταν μια εργάσιμος ημέρα, παρά να είναι ημέρα οργείων και διασκεδάσεων και χαρτοπεξίας και πάσης άλλης κρεπάλης. Ναι, αυτές τις ημέρες πέθανε ένας Άγιος. Άγιος όχι από με τη συνηθισμένη λέξη που λέμε τον Άγιο, αλλά Άγιος πραγματικός, σύγχρονος Άγιος. Κι όμως οι εφημερίδες δεν έγραψαν ούτε μία λέξη. Αν σκοτώσει κανείς τη μάνα του ή τον πατέρα του ή πνίξει την ερωμένη του, η φωτογραφία του ως ήρωος θα είναι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδος. Αλλά αυτός ο Άγιος που 50 χρόνια πετούσε σαν άγγελος Ανατολή και Δύση και πήρε μέχρι τα άκρα της Αφρικής και της Ασίας και ασπαζότανε και τους ασθενείς και περιποιείτο παρακαλώ τους λεπρούς, ο Φολερό απέθανε στο Παρίσι. Μέρα σύγχρονος Άγιος, αλτρουιστής μεγάλος, κι όμως πρι αυτού τίποτε δεν έγραψαν οι εφημερίδες. Μα τι σχέση έχει αυτό, πάτερ μου, με την εορτή που λες? Έχει σχέση, γιατί αυτό δεν είναι πολλά χρόνια που έγραψε ένα ωραιότατο μικρό βιβλίο που παρακαλώ να το διαβάσετε. Γιατί είναι ένα ζύγι, μια ζυγαριά το βιβλίο του ανθρώπου αυτού, του αλτρουιστού, του μεγαλύτερου αλτρουιστού του αιώνος μας, του Φολερό, του Γάλλο αυτού, ο οποίος ονομάζεται ο προστάτης Άγιος των Λεπρών και στην Ελλάδα ήρθε και πήγε και έμενε μέρες ολόκληρες στο λεπροκομείο μέσα, περιποιώντας ως απλός νοσοκόμος τους ασθενείς. Λοιπόν, αυτός έγραψε ένα βιβλίο και τι γράφει? Εάν τη νύχτα τα Χριστούγεννα κάποιος χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού σας, και αυτός ο κάποιος είναι ο Χριστός, θα το ανοίξετε? Θα το ανοίξετε? Θα τον γνωρίσετε? Ή θα κλείσετε τις πόρτες και εσείς μέσα θα εξακολουθείτε να εορτάζετε την εορτή χωρίς Χριστό? Γιατί ο Χριστός μας εξακολουθεί να περπατεί απάνω στη μαύρη γη. Δεν περπατεί σαν ένας μεγάλος, σαν ένας άνθρωπος που το διακρίζουμε μακριά με τα διακριτικά γνωρίσματα του πλούτου και της επισημότητος, αλλά περπατεί σαν άγνωστος μέσα στον κόσμο. Είναι η χείρα και το ορφανό. Είναι ο άνεργος. Είναι ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Είναι ο αδικούμενος. Είναι ο άνθρωπος του πόνου και της δυστυχίας. Και αυτοί περπατούν άγνωστοι μέσα στον κόσμο. Αυτός είναι ο Χριστός. Το είπε ο ίδιος. Εφόσον επίησατε νη τούτο των λαχίστων, εμή επίησατε. Και εφόσον ούτε επίησατε νη των λαχίστων, ουδε μη επίησατε. Όταν λοιπόν εμείς κλείνουμε τις πόρτες σε όλες αυτές τις ελληνικές υπάρξεις, τότε εμείς πώς εορτάζουμε Χριστό? Έξω από τα σπίτια μας ο Χριστός. Δεν είναι πλέον μέσα στα σπίτια μας ο Χριστός. Έξω από την καρδιά μας είναι ο Χριστός. Και αντούτοις εορτάζουμε Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Αυτές τις ημέρες παραμονές του Χριστουγέννων σε κάποιο δρόμο εδώ των Αθηνών έγινε ένα ζωηρό επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο? Κάποιος γέροντας 85 χρονών, έρημος και εγκατελειμμένος στον κόσμο, βρίσκησε στον δρόμο και έπεσε χάμω. Κάποια σπλαχνική γυναίκα, πτωχιά και αυτή, τον πλησίασε, τον σκούπισε τα αίματα, τον περιποιήθηκε σαν άλλος καλός Σαμαρίτης, και επειδή ήταν και αυτή πτωχιά, ειδοποίησε, στενοφόρο ήρθε. Και όταν κατέβηκε, δεν τους κατηγορώ, γιατί η νοοτροπία που υπάρχει στους ανθρώπους αυτούς είναι νοοτροπία όλων μας. Όταν κατέβηκαν κάτω και τον είδαν σε αυτά τα χάλια, αντί να τον σηκώσουν, να τον πάνε σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα γυροκομείο ή δεν ξέρω πού να πάνε, αμέσως τι απήντησαν? Εμείς κουρέλια δεν μαζεύουμε. Όταν λοιπόν μια κοινωνία φτάνει μέχρι τούτου σημείου, το γέρο τον εγκατελειμμένο να τον περιφρονεί τόσο πολύ και να τον ονομάζει κουρέλι, αυτή η κοινωνία είναι τα έσχατα πλέον της διαφθοράς και δεν πρόκειται περί χριστιανοσύνης, αλλά περί κανιβάλων και αγρίων ανθρώπων, διότι κανίβαλοι περιποιούνται τους γέροντάς των.
Και προημερών επάνω στην πρώινα μου έλεγε κάποιος νέος με δάκρυα στα μάτια που είχε ένα οικογενειακό δράμα, ότι όταν πρόκειται να παντρευτεί η κοπέλα που την αγάπησε με τόσο έρωτα τον ρώτησε καλά να παντρευτούμε, αλλά μήπως έχει σκουπίδια στο σπίτι, έχει σκουπίδια στο σπίτι. Και απόρρισε ο νέος και λέει, ποια, τι είναι η σκουπίδια? Αν έχει σκουπίδια, επαναλαμβάνει η κοπέλα, εγώ δεν σε παίρνω. Και ποια είναι τα σκουπίδια, επαναλαμβάνει, ρωτάει ο νέος. Τα σκουπίδια απαντά με ανέδεια, έχοντας το πόδι της διπλοπόδι και καπνίζοντας αρημανίως, απήντησε αυτή η γυναίκα του 20ου αιώνα, η μοντέρνα, που έξερε πιάνο και έπαιζε ωραία βιολί, απήντησε σκουπίδια είναι η γέρη και εγώ γέρος δεν θέλω στο σπίτι. Τέτοια περιφρόνησης. Αλλά δεν είναι ένα και δύο τα γεγονότα τα οποία δεικνύουμε ότι ενώ τα Χριστούγεννα είναι εορτή αγάπης, τοργής απεράντου, ότι πρέπει και εμείς μια σταλαγματιά, μια σταλαγματιά. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Ίσον ωκεανός, ατλαντικός ωκεανός αγάπης. Και από αυτό τον ατλαντικό ωκεανό της αγάπης, μια σταγόνα ζητάει στην καρδιά μας να ρίξει και μέσα στην καρδιά μας είναι στήλες, γρανίτε, άνευ περιεχομένων της αγάπης του Χριστού μας. Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, οποία τραγικότης. Εορτή Βάφου, ναι, εορτή Αφροδίτης, ναι, εορτή των Εσχών, εορτή των του αρχαίου Ολύμπου, αρχαιορτή ειδωλατρική, ό,τι θέλεις είναι, μόνο εορτή Χριστού δεν είναι. Η εορτή την οποία εορτάζομαι λαϊκή και κτηρική, χωρίς συνέστηση του μεγίστου του γεγονότος, το οποίο θα έρθει να έχει τεράστια επίδραση μέσα στις ψυχές μας. Εν τούτης, παρόλη την περιφρόνηση προς τον Χριστό, παρόλη την ατιμία την οποία προσφέρει ο σημερινός κόσμος, παρόλα στα σύμβρια σε οποία θα ακουστούν την Άγια αυτή ημέρα, τεντώστε τα αυτιά σας εδώ στην Αθήνα, τεντώστε τα αυτιά σας, κάντε τα αυτιά σας ραντά. Αν ήταν δυνατόν να κάνετε τα αυτιά σας ραντά, εισπροπονώστε να συλλαμβάνετε όλους τους λόγους, όλα τα αυτά θα βλέπατε ότι καμιά άλλη λέρα δεν βλαστημάνε το Χριστό τόσο πολύ όσο τις Άγιες αυτές τις ημέρες. Χαρτοπαίχτε, μπέθηση, άνθρωποι οι οποίοι διασκεδάζουν και έπειτα. Ας τολμήσουν όμως όλοι αυτοί να πούνε ένα λόγο κακό για αυτό που μας κυβερνάει δύο χρόνια στον Κορυδαλό. Ω Θεέ μου, μεγάλος ο Πρωθυπουργός μας, μικρός ο Χριστός. Εν τούτης, παρόλην αυτή την περιφρόνηση που δεικνύουμε εις τον Χριστό, το σωτήρα του κόσμου, εν τούτης ο Χριστός μας είναι όχι απλός άνθρωπος, όχι απλός ένας φιλόσοφος, όπως ήσαν οι φιλόσοφοι της αρχαίας πατρίδας μας, όχι ένας ποιητής εμπλεσμένος ή ένας κοινωνιολόγος που ήθελε να ανατρέψει τα καθεστώτα του κόσμου. Ο Χριστός μας είναι παραπάνω από τους φιλοσόφους, παραπάνω από τους ποιητάς, παραπάνω από τους προφήτες, παραπάνω από τους πατριάρχες, παραπάνω από τους αγγέλους, παραπάνω από τους αρχαγγέλους, παραπάνω από τα σεραφείμ, παραπάνω από τους γαλαξίες, παραπάνω από όλα. Δέχτε, προσυμίσω και προσπέσουμε Χριστό το Θεό, είναι άνθρωπος. Το πιστεύεις, είσαι χριστιανός. Δεν το πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Αυτή είναι η ρίζα την οποία πρέπει να κατέχουμε στερεώς ως χριστιανοί. Θεός το φωνάζει το αστέρι, το λαμπρό που προσιάστηκε από Ανατολή και διέδραμε την οικουμένη και στάθη απάνω από το ίκνο του Ιησού του Ναζωραίου. Θεός το φωνάζουν οι βοστοί απλοϊκοί που αφήσανε με τις κάπες των φυλάγανε τη νύχτα στους λόγους της Βιτλέμ και ήκουσαν το θεσπέσιο νύμνον «Δόξα λήψεις Θεό και ποιείς ειρήν ανθρώπους ευδοκία». Θεό, το φωνάζουν οι μάγοι που δίνησαν χιλιόμετρα μακριά από εκεί και έφεραν στο Χριστό τα πολύτιμά τους δώρα. Θεό, το φωνάζει ο Ιορδάνης ποταμός. Θεός, κι αν εμείς σιωπήσουμε, κι αν εμείς ανάσκελα και εμείς τον βλαστημούμε, κι αν αυτή η γη τώρα νηθεί, η μαύρος πλανήτης των Βαρανιτή, οι ανώνυμοι μας τελευθούν και οι πέτρες θα φωνάξουν ότι εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Αλλά θα μου πείτε, μας είπες ότι θα μιλείς για ένα πετραδάκι και εμείς τώρα μέχρι τώρα πετραδάκι δεν είδαμε. Λοιπόν, τώρα κοντά σε άλλες φωνές που ακούνται
από αγγέλους, αρχαγγέλους, από μάγους και βοσκούς, παλαιούς και νέους, ακούεται και μια φωνή από το βάχος των αιώνων, ότι ο Χριστός είναι Θεός και η βασιλεία αυτού και έστει τέλος. Ποιος τη φωνάζει? Ένας προφήτης. Ποιος προφήτης? Αυτός που εορτάσαμε χθες. Πώς ονομάζεται? Ο Δανιήλ. Μάλιστα, μια προφητεία του Δανιήλ του προφήτου θα εξηγήσω απόψε και να τελειώσω τον λόγο. Οι άνθρωποι ζητούν θαύματα, αλλά τα θαύματα που ζητούν οι άνθρωποι, χωρίς να τα υποτιμούμε και τα περιφρονούμε, διότι πιστεύουμε ότι στον 20ο αιώνα οι Άγιοι κάνουν θαύματα, εμείς έχουμε να σας δείξουμε θαύματα πολύ μεγαλύτερα από τα θαύματα που κάνει ο Άγιος Διονύσιος και ο Άγιος Γεράσιμος και ο Άγιος Σπυρίδωνας. Θαύματα στα οποία είναι καταπληκτικά. Και θαύματα καταπληκτικά, καταπληκτικά είναι οι προφητείες. Όλοι οι προφητείες. Οι αληθείς προφητείες που υπάρχουν μέσα στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αυτά είναι πραγματικά θαύματα. Διότι σας ρωτώ, ο άνθρωπος στο μέλλον είναι σκοτεινό. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι θα συμβεί. Ποιος μπορεί να προφητεύσει με τα 10 χρόνια ποιος θα κυβερνά το έθνος μας? Ποιος μπορεί να προφητεύσει τι λέγω με τα 10 χρόνια? Ποιος μπορεί να προφητεύσει ύστερα από ένα μήνα τι θα συμβεί? Ποιος μπορεί να προφητεύσει και απόψε ακόμα, Θεέ μου, και απόψε ακόμα τι μπορεί να συμβεί τα μεσάνυχτα? Ποιος το γνωρίζει? Να συμβεί σεισμός και να σύσει ολόκληρο την Αθήνα και αύριο το πρωί να μην υπάρχει άνθρωπος επί της γης? Ποιος θα γνωρίζει τα μυστήρια του Θεού? Ποιος γνωρίζει εάν θα φτάσει στα γερατιά του ασπρομάλης γέροντας, στηριζόμενος επάνω στις βακτηρίες ή μέσα στα νοσοκομεία? Ποιος γνωρίζει με τον τρόπο που θα ποθάνει? Ποιος γνωρίζει την εξέλιξη των ατομικών και οικογενειακών των σκότος βαθύ, μεσάνυχτα, πίκτρα, σκότος, έρευος, πέπλος μυστηρίου καλύπτει την ανθρώπινη ζωή? Ένας μόνο γνωρίζει το μέλλον. Και αυτός που γνωρίζει το μέλλον είναι ο Θεός. Και μόνο ο Θεός φανερώνει και αποκαλύπτει τα μυστήρια του μέλλοντος, τα γεγονότα του μέλλοντος, όχι στον καθένα, αλλά τα φανερώνει τα μυστήρια του μέλλοντος σε εκλεκτές υπάρξεις, μεγάλα πνεύματα, τα οποία φωτίζει ως απορέων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, για να γνωρίσουν το μέλλον. Ένας τέτοιος προφήτης στην πατρίδα μας ήταν ο Άγιος Κοσμάς, το οποίο της προφητείας έχω δημοσιεύσει. Αλλά περισσότερο από τον Άγιο Κοσμά και άλλους Αγίους, Άγιος προφήτης ήσαν, προφήτε κυρίως, ήσαν οι τέσσερις προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίλ και ο Δανιήλ ο τέταρτος. Αυτός. Διότι τι βλέπουμε στους προφήτες? Βλέπουμε ένα γεγονός, ότι με λεπτομέρειες περιγράφουν τα διάφορα γεγονότα της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, της προόδου του, της δασκαλίας του, των θαυμάτων του, της σταυρώσεως, της αναστάσεως, της αναλήψεως, της βασιλείας του, της αιωνίου και μεγάλης βασιλείας. Με λεπτομέρειες. Διαβάζοντας κανείς τους προφήτες αυτούς, νομίζει ότι αυτοί δεν ζήσανε 700, 800, 600 χρόνια π.Χ., αλλά νομίζει κανείς ότι είναι σύγχρονοι του Ιησού Χριστού, ότι στεκότανε κάτω από το Σταυρό, ότι ήταν κοντά στη Πάτμη, μα εκεί τα αυτά, ότι ήταν κοντά στον Ιορδάνη ποταμό, ότι ήταν κοντά όταν είδασε ο Χριστός και όταν έκανε τα θαύματα τα μεγάλα. Νομίζει κανείς ότι είναι αυτόπτε και αυτοί των γεγονότων εκείνων, γεγονότα τα οποία προετήτευσαν προ 600 χρόνια, 700 χρόνια και βγήκανε κατά γράμμα. Θαύμα αυτό, θαύμα. Θαύμα είναι αυτό. Η στροφονόστη. Και σήμερα ραβίνει στη Νέα Υόρκη που κάθονται και διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι χτήμα του εβραϊκού λαού κατ' εξοχήν. Λοιπόν, διαβάζουν και βλέπουν και εξετάζουν και ερευνούν το τέλος όταν κρίσουν τις προφητείες, κάνουν το σταυρό τους και λέγουν πράγματι ο Χριστός είναι αληθινός Θεός. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του λαϊκού λαού παραμένει μακράν και δεν πιστεύει στον Κύριο ημών Χριστών, αλλά εκλεκτά πνεύματα, προήμια,
ότι μια ημέρα το λαϊκό έθνος θα πιστεύσει και η μέρα της επιστροφής του λαϊκού λαού θα είναι η μέρα τριάμβου του χριστιανισμού και η μέρα ευλογίας για ολόκληρο τον κόσμο. Όταν κανεί διαβάσει τις προφητείες πιστεύει ότι ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο και ότι όλα τα γεγονότα τα οποία προεφήτευσαν οι προφήτες μικροί και μεγάλοι πραγματοποίησαν κατά γράμμα. Μεγάλο επιχείρημα αυτό και μεγάλη απόδειξη, στρανή απόδειξη της θεότητος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανοίξουμε λοιπόν τις προφήτες και ας ρίψουμε, όπως σας είπα, στο πηγάδι αυτό που είναι γεμάτο χρυσάφι. Ας ρίξουμε το κουβαδάκι μας και να βγούμε με το πάροδο γεμάτο χρυσάφι. Απόψε ένα κουβαδάκι γεμάτο χρυσάφι. Είναι η προφητεία. Ποια προφητεία? Το δεύτερο κεφάλαιο της προφητείας του Δανιήλ. Τι μας λέει? 600 χρόνια. Ότι στην εποχή εκείνη μια πόλη υπήρχε εξακουσμένη πόλη. Όπως σήμερα γίνεται λόγος για τη Νέα Υόρκη, όπως γίνεται λόγος σήμερα για το Λονδίνο ή για καμιά άλλη μέρη όπως τη Μόσχα ή το Τόκιο, ότι αυτές είναι οι μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, έτσι στα 600 π.Χ. μια πόλη ήταν ξακουσμένη στον κόσμο ολόκληρο. Και η πόλη αυτή που ήταν ξακουσμένη στον κόσμο ολόκληρο ήταν το όνομά της Βαβυλώνη. Πού ήταν χτισμένη? Ήταν κοντά στο ποτάμι, κοντά στα μεγάλα ποτάμια του Εφράτου και του Τίγριος. Κοντά εκεί. Και είχε κάστρα υπερήφανα και μεγάλα και απόρριτα. Και είχε πλατείες και δρόμους εκλεκτούς. Και είχε ανάκτορα και δικαστήρια και μέγαρα. Και είχε αμάξας που τις έσαιρναν χρυσοστόλιστα άλογα. Και είχε διόρυγας που μετέφεραν το νερό και τον έβαζαν με ανδρίας. Ψηλά, ψηλά, ψηλά και σχημάτιζε πάνω στα μεγάλα σπίτια κήπους κρεμαστούς, οι λεγόμενοι κήποι της Βαβυλώνος. Πλούτος και δόξα και πάναλο μεγαλείων υπήρξε στην πόλη της Βαβυλώνος. Τώρα αδύνατο να βρίσκουν οι Βαβυλώνοι. Αρχαιολόγοι σκάβουν, σκάβουν και κάπου, κάπου ανακαλύπτουν κομμάτια μάρμαρα από τα σπουδαία εκείνα ανάκτορα των αρχαίων βασιλέων και αυτοκρατών της Βαβυλώνος. Και κοράκια και αλεπούδες τρέχουν μέσα εις τους ερημώνας, τους ερυπώνας εκείνους της Βαβυλώνος. Βαβυλών, πόλη σε άντοξος και μεγάλη. Και αυτοκράτορα στην πόλη αυτή, ποιος ήταν? Ένα όνομα αυτοκράτορας στην πόλη αυτή ήταν ένας που το όνομά του είχε τρομοκρατήσει την ανθρωπότητα ολόκληρο στον αρχαίο κόσμο. Αυτοκράτορας ήταν ο Ναβουχοδονόσορας. Κολυμπούσε μέσα στα πλούτη, μέσα στη δόξα. Το όνομά του Τρόμος. Τα στρατεύματά του ακαταμάχητα. Ξεκίνησε από τον Εφράτη ποταμό και έφτασε μέχρι τον Ελίσποντο και από τον Ελίσποντο έφτασε μέχρι κάτω, κάτω στην Αίγυπτο, μέχρι τον Νείλο ποταμό. Και μετέβη στα Ιεροσόλυμα και κυρίως στα Ιεροσόλυμα και εγκρίνει στο ναό του Σολομόντος και πήρε τα ιερά σκεύη να τα χρησιμοποιήσει ως κρασοπούτυρα μέσα στις διασκεδάσεις των ανακτόρων του. Πλούτος και θησαυρός. Και είχε μεταφέρει γυναικόπαιδα ως αγγέλας κτηνών μέσα στο βασίλειό του. Εκεί ήταν ο Ναβουχοδονόσορας. Ήταν ευτυχής? Κάθε. Μπορεί ένα ζητιάνος που τρώει κρομίδι και ψωμί και πλαγιάζει κάπου σε μια παράγκα να έχει παράδεισο και μπορεί να είσαι βασιλιάς και αυτοκράτορας και να εξουσιάζει τον κόσμο όλων και μέσα σου να έχει κόλαση και αγωνία. Είχε αγωνία, αγωνία για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει. Μια νύχτα είδε όνειρο. Υπάρχουν όνειρα? Υπάρχουν όνειρα. Αλλά πρέπει να κοστιγήσουμε. Υπάρχουν όνειρα ψευδή και ανυπόστατα. Αλλά υπάρχουν όνειρα τα οποία προέρχονται από τον ουρανό. Και τι αυτά όνειρα αναφέρει αρκετά η παλαιά και κοινή διατική. Όνειρον είδε. Τρόμαξε. Σηκώθηκε όρθιος. Ξύπνησε. Το εισπασπιστάς του, τους πάντας. Αλλά ήταν... Αλλά δεν θυμείται τίποτε από το όνειρο. Τίποτε. Απλώς μόνο είδε όνειρο τρομακτικό, αλλά δεν θυμείται τίποτε από το όνειρο. Το πρωί-πρωί διατάσσει να προσεστώ ενώπιον του οι αστρολόγοι, οι μάγοι, οι χαλδαίοι, οι σοφοί, οι επιστήμονες που είχε αυθόνος η πόλη εκείνη. Μαζευτήκανε μπροστά του και τους λέγουν: τη νύχτα είδα όνειρο. Δεν θυμούμε τίποτε. Να μου πείτε τι είδα. Βασιλιά, αυτό που ζητάς είναι αδύνατο πράγμα.
Είναι ποτέ δυνατόν, πες μας το όνειρο και εμείς θα μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε. Αλλά να σου πούμε το όνειρο που είδες, αυτό κανένας άνθρωπος στον κόσμο δεν μπορεί, παρά μόνο ο Θεός ξέρει το μυστικό αυτό. Σας τάσω προθεσμία, 1, 2, 3 ημέρες. Εάν δεν το ερμηνεύσετε, όλοι θα εκτελεστείτε και τα σπίτια σας θα ξεκλειστούν, θα τα διαλύσω, θα δεν θα μείνει κανείς από εσάς. Έντρομοι οι σοφοί απεσύρθησαν εσκέπτοντο συνεσκέπτοντο η απάντηση στον ήτον αρνητική. Τότε άδικος απόφασης, άδικος απόφασης να καταδικάσει ανθρώπους, ανθρώπους, διότι δεν μπορούσαν να πούνε όνειρο το οποίο ουδείς ή μπορούσε να το ξέρει. Κανείς άδικος απόφασης, αλλά ποιος τολμούσε να ελέγξει. Κανείς, ένας παρουσιάστηκε και έλεγξε και είπε ότι η απόφαση αυτή είναι άδικος. Ποιος το είπε? Ένας υπηκός του βασιλείου του, ένας εχμάλωτος, ένας Δανιήλ. Αυτός σηκώθηκε και διεμήνησε στα άκτορα ότι η απόφαση αυτή είναι άδικος και μια τέτοια απόφαση δεν πρέπει να εκτελεστεί και ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην εκτελεστεί η απόφαση άδικος σε εκτελέσεως των σοφών της Βαβυλώνος. Και προθυμοποιήθη ο Δανιήλ να ερμηνεύσει αυτός το όνειρο. Εδώ την λοιπόν παράδοση. Και ο Δανιήλ τι έκανε? Ο Δανιήλ, ο κλειδί που ερμηνεύει τα πάντα, ο κλειδί χρυσό που ερμηνεύει τα πάντα, ο μυστήριο των μυστηρίων, ποιο είναι? Η προσευχή. Γονάτισε. Ο Δανιήλ υπήρξε άνθρωπος της προσευχής. Εγονάτισε. Προσήκε το μεταδακρύο. Εγονάτισαν μαζού και τρεις νέοι εκλεκτοί νέοι, τους οποίους είχε, οι τρεις πέδες. Εγονάτισαν ακόμη κύκλος πολλής και παρακαλούσαν τον Θεό να φανερώσει το μέγα μυστήριο. Και όντως το εφανέρωσε το μυστήριο ο Θεός. Και ο Δανιήλ ανέβηκε στα άκτορα και είπε στο βασιλέα, ας έχει δόξα ο Θεός, αυτόν που λατρεύω από παιδική μου ηλικία, αυτόν που με δίδαξε η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αυτόν που προσκυνούν ο λαός, ο είδο υπόδουλος, αυτός ο μέγας Θεός μου εφανέρωσε το μυστικό, αυτό που είδες τη νύχτα. Λέγε, του λέγε, πες μου ποιο όνειρο είδες. Και αμέσως λέγει ο Δανιήλ, βασιλεύ, το όνειρο που είδες είναι, είδες σε έναν κάμπο ένα πελώριο άγαλμα, πελώριο άγαλμα, σαν βουνό είδε. Και το άγαλμα αυτό που είδες, που παρίστανε άνθρωπο, ήταν φτιαγμένο από διάφορα υλικά. Το κεφάλι ήταν χρυσό. Το στήθος και τα χέρια ήταν ασήμι. Η κοιλιά ήταν μπρούτζινη. Κάτω εκνήμες τα καλάμια ήταν σιδερένια. Και κάτω τα πόδια, οι πατούχες κάτω τα πόδια ήταν φτιαγμένα από λάσπη, από στράκινα και από σίδερο, σίδερος και λάσπη ζυμωμένα έφτιανε τα τελευταία πόδια. Αυτό το όνειρο είδες. Μάλιστα, το όνειρο αυτό είδα. Και δεν είδες μόνο αυτό, βασιλιά, αλλά είδες και κάτι άλλο. Την ώρα που το άγαλμα ήταν στην πεδιάδα και έλαμπε το χρυσό κεφάλι και όλοι κοιτάζανε όχι τα πόδια, όχι το μπρούτζο, όχι το ασήμι, αλλά τα μάτια ήταν όλοι απάνω στο κεφάλι και συγκέντρωνε την προσοχή του κόσμου όλου. Την ώρα εκείνη που εθαυμάζεται η κεφαλή η χρυσή, την ώρα εκείνη ήρθε μακριά, πολύ μακριά, χωρίς χέρι ανθρώπου, χωρίς άνθρωπο να πειράξει το βουνό, μέσα από τα σπλάχνα του βουνού του μεγάλου ήρθε ένα πετραδάκι. Και το πετραδάκι αυτό έπεσε με ορμή επάνω στον κολοσσόν, στο πλώριο αυτό άγαλμα, και το άγαλμα αυτό είναι κομμάτια, και τα κομμάτια αυτά γινήκανε μικρά μικρά κομματάκια, και τα μικρά μικρά κομματάκια είναι κονιορτός, έγινε κονιορτός, και φύσηξε άνεμος και πήρε τη σκόνη, τη σκόνη αυτή, και δεν υπήρχε πλέον τόπος, δεν μπορούσες να προσδιορίσεις σε ποιο σημείο της πεδιάδος ή το εστιμένο το πλώριο άγαλμα. Και ότι κάτι άλλο ακόμα είδες, ότι εκεί που έπεσε το πετραδάκι, σε λίγο φύτρωσε ένα βουνό μεγαλύτερο από τον Όλυμπο. Το πετραδάκι μεγάλωνε, 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 μεγάλωνε και έγινε ένας όλυμπος, ένα βουνό πελώριο. Αυτό είναι το όνειρο το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορος και το οποίο και εξήγησες. Τώρα λέει μου το είπες, αυτό είναι η εξήγησης. Ποια είναι η εξήγηση? Το χρυσό κεφάλι είσαι εσύ.
γιατί πράγματι ποτέ δεν προσιάστηκε βασιλεία με τόσα πλούτη στέρνες χρυσάφι όπως ήταν η βασιλεία των Βαβυλωνίων. Πλούτη αμύθιτα, αμύθιτα, εσύ είσαι η χρυσή βασιλεία. Μετά από σένα θα έρθει μια βασιλεία, πτωχότερη βασιλεία, αλλά πάντως πλουσία βασιλεία, πτωχότερη ως προς εσέ, και η βασιλεία αυτή θα έρθει άλλη. Μετά από σένα θα έρθει μια άλλη πτωχότερη βασιλεία, αλλά σκυρά βασιλεία, ισχυρά βασιλεία, μπρούντζινε θα είναι αυτή, μπρούντζος. Και μετά από τη βασιλεία αυτή θα έρθει μια άλλη βασιλεία που θα είναι σίδηρος, σκυρός και απότομος. Και μετά από τη βασιλεία αυτή θα γεννηθεί μια βασιλεία που δεν θα σβήσει σε όλο εδώ. Και πράγματι αυτή είναι γεγονός αναμφισβήτητος. Η πρώτη βασιλεία είναι η βασιλεία της Βαβυλώνος, αιώνες διόρκησε. Η δεύτερη βασιλεία είναι η βασιλεία των Περσών, οι οποίοι με τους ενδόξους βασιλείς των Δαρίων και Εξέρση εξεστράτευσαν εναντίον της Ελλάδος και δημιούργησαν τους Περσικούς πολέμους. Τρίτη βασιλεία, μετά ο Μπρούντζος. Ο Μπρούντζος, ο Χαρκός, είναι η βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μετά τη βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη βασιλεία των Ελλήνων, ήρθε ο Σίδερος, οι λεγεώνες οι Ρωμαϊκές. Και αυτός είναι η Ρώμη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που εδέσπωσε τον κόσμο. Αλλά ξεφυλίστηκε αυτή του τελευταίου αυτοκράτορα και από των τελευταίων αυτοκρατόρων, εκεί του Κέσσερος, το Κέσσερος εγεννήθη πλέον το Αυγούστου Κέσσερος, τότε μοναρχούντος Βασίλη Κέσσερος, εγεννήθη το Πετραδάκι. Πετραδάκι, το βρέφος, το οποίο βρέφος, ένα βρέφος. Ποιος περίμενε από το βρέφος εκείνο ότι θα γίνεται η τεραστία βασιλεία του Κυρίου μου Ιησού Χριστού εις αιώνας αιώνων, της οποίας βασιλείας ορκιάσε τέλος. Μάλιστα, επ' αυτή της προφητείας, αγαπητοί μου, την οποία απόψε σας είπα, θέλω να είπω μερικά παρατηρήσεις και να τελειώσω τον λόγο. Πρώτη παρατήρηση, ότι μια προφητεία ερμήνευσε ο Δανιήλ και ο ειδωλάτρης εκείνος βασιλεύς επίστευσε. Επίστευσε, επαναλαμβάνω, μια προφητεία ερμήνευσε και αυτοί επίστευσαν. Και οι Εβραίοι που έχουν μπροστά τους εκατοντάδες προφητιών δεν πιστεύουν. Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη τους, αλλά και πόση μεγάλη είναι η κυρική μας ευθύνη που έχουμε μπροστά μας τόσες προφητείες που εξεπληρώθησαν και εντούτοις εμείς δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Ο Ναβουχοδονόσορ, εν ημέρα κρίσεως, θα μας δικάσει, Χριστιανοί μου. Θα πει, εγώ επίστευσα σε ένα λόγο του Δανιήλ. Εγώ επίστευσα. Εγώ ο λάτρης βασιλεύς, σε ένα λόγο, σε μια προφητεία, επίστευσα. Και εσείς που έχετε πλήθος προφητιών, οι οποίοι εξεπληρώθησαν διαμέσου των αιώνων, πώς να πιστεύετε? Ο Δανιήλ και άπιστοι θα κρίνουν τον κόσμο και ο Ναβουχοδονόσορ θα είναι ο ελεγκτής μας και θα είναι ο δικαστής μας κατ' ημέρα, ο ελεγκτής μας κατ' την ημέρα εκείνη για την απιστία μου. Τη δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τα κράτη δεν είναι αιώνια. Τα κράτη δεν είναι αιώνια. Θα ήταν μακρός ο λόγος να αποδείξω τον λόγο αυτό. Κράτος ήτανε το Βαβυλωνίο. Κράτος ήτανε το Μεγάλο Αλεξάνδρου, κράτος ήτανε το Ρωμαίο, κράτος, κράτη, 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 μεγάλα και σειρά. Μη θαμπώνεστε, μη θαμπώνεστε. Πέφτουν τα κράτη, διαλύουν τα κράτη. Έμειναν μερικά κράτη ιστορικά και είναι πράγματι θαύμα, θαυμάτων, θαύμα, το ότι ενώ μεγάλα κράτη, όπως είναι το κράτος των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, των Περσών, των Μίδων, των αρχαίων Αιγυπτίων, διελύσαν και κορυντοποίησαν, είναι θαύμα πως επάνω στο πλούτη της γης παραμένει ένα μικρό κράτος που λέγεται Ελλάς. Αλλά, όπως εσβήσανε τα μεγάλα εκείνα κράτη, υπάρχει φόβος μεγάλος να σβήσει και το μικρό μας έθνος. Και φοβούμε, και ήθελα να διαψευστώ, και ήθελα να μιλήσω ότι εμείς, οι Έλληνες, οι τελευταίοι Έλληνες που βρισκόμαστε πάνω στο φλούδι της γης, μήπως εμείς με τα μεγάλα λατώματά μας, με τα εγκλήματά μας στα απέσια, μήπως εμείς γίνουμε νεκροθάπτε του ιστορικού του του έθνους. Θα σημειώσω μια σπίθα. Δεν σας λέγω το θέμα ότι υπάρχει κίνδυνος εμείς να θάψουμε το ιστορικό αυτόν έθνος και ας ψάλλουν και ας τραγουδούν η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει. Πεθαίνει! Πεθαίνει, κύριε Ελλάς. Πεθαίνει. Όταν έγινε γεροκομείο η Ελλάς, πά στην Αλμπάνια, να παιδιά,
πας στη Σερβία να παιδιά, πας στη Βουλγαρία να παιδιά, πας στη Τουρκία να παιδιά, πας στη Ρωσία να παιδιά. Ενώ γεροκομείο έγινε ο τόπος. Δεν γεννάνε πλέον οι άνθρωποι. Σβήνει το έθνος, πεθαίνει το έθνος. Και κοντά στο άλλο η κακοδιοίκηση και η αδικία και η διαφορά και η πλονεξία και η πορνεία και η μοιχεία και τα διαζύγια και πλέον προνόμια, προνόμια. Ιησούς Αντιχρίστος και Ανθέληνας, Ιησούς Χιλιάρχας. Και έτσι λοιπόν παραδίνουμε εμείς μόνοι μας την Ελλάδα μας. Στο Ισραήλ δεν τους δέχονται, στην Τουρκία δεν τους δέχονται, στην Ουγγαρία δεν τους δέχονται, στην Αλβάνια δεν τους δέχονται, στην Μόσχα δεν τους δέχονται. Εδώ πρέπει να τους δεχτούμε και να τους απαλλάξουμε την ώρα τα παιδιά της Ελλάδος φυλάνε στον Εύρο και από ώρα σε ώρα είναι έτοιμα να πολεμήσουν για τη δόξα της πατρίδος, για την άμυνα. Αυτή θα είναι όπλοι μέσα στο έθνος. Θα περπατούμε εκεί μέσα στο έθνος ως πράκτορες και ως σάλπιγγες και κράχτε της αθήτης απιστίας και της αθήτης αρνήσεως του Χριστού μας. Εκεί λοιπόν παραδώσαμε το έθνος, παραδίδουμε το έθνος στους χιλιαστάς και καμία έντονος διαμαρτυρία και ένα συλλαγητήριο. Σας ειδοποιώ, κάτι περιμένω. Εάν δεν γίνει, θα σας καλέσω όλους μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, θα αναγκαστούμε να σκαλέσουμε κι αν, διότι το διαζύγιο είναι το σοβαρό θέμα, αλλά χίλιες φορές ανώτερο το διαζύγιο είναι η επίσης σήμερα. Λοιπόν, και έτσι, αν δεν ξυπνήσουμε οι Έλληνες, εάν δεν αποβάλλουμε τα σκακίες και τα λατώματα, εάν δεν σοφρονιστούμε, εάν δεν γίνουμε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Θεός, εάν δεν μετανοήσουμε μετάνοια είναι μετεκίν, τότε το έθνος αυτό το ιστορικό που έσε 5.000 χρόνια θα ταφεί και πάνω εις τον τάφο θα γραφεί ενθάδε κείται Ελλάς, έθνος ιστορικών που προσέφερε υψής υπηρεσίας προδοθέντε εις χιλιαστάς εξετελέστη. Λοιπόν, το πρώτο δίδαγμα είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορ ή άκουσε μια προφητεία και επίστευσε και εμείς ακούμε καθημερινώς λόγων Θεού και κηρύγματα και εκπληγώσεις προφητείων από τα ημερών μας και δεν πιστεύουμε. Το δεύτερο είναι ότι τα έθνη αποθνίσκουν όπως αποθνίσκουν οι άνθρωποι. Το τρίτο, γιατί αποθνίσκουν τα έθνη, γιατί αποθνίσκουν. Αποθνίσκουν δια τα σκακίας και λατώματά μας. Διαλύθη η αυτοκρατορία των Ναβουχοδονόσορος. Γιατί, για την υπερηφάνεια του Άρχοντος, υπερηφανεύτη ο Ναβουχοδονόσορος και είπε θα στήσω τον θρόνο μου επάνω στα άστρα του ουρανού. Υπερηφανεύτη και ο Κύριος ταπείνωσε την υπερηφάνεια του ασεβούστου του ανθρώπου του Ναβουχοδονόσορος. Έπεσε η Βαβυλών δια την υπερηφάνειά της. Έπεσε κατόπι η βασιλεία των Περσών και των Μίδων δια των ασιατικήν της πολυτέλεια και ακολασίαν. Υπήρξαν ασιάτε, ακόλαστοι και διαφθαρμένοι οι Μίδοι και οι Πέρσε. Έπεσε η Μακεδονία, έπεσε η βασιλεία των Ελλήνων, η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί ακολασία δεν είχε. Δεν είχε, σκληρότητα δεν είχε. Τι είχε. Παγωμάρα, διαίρεση. Όσο έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος τους είχε ενωμένους τους Έλληνες. Με το θάνατόν του διεσπάσει και έγιναν κομμάτια και τα κομμάτια αυτά διέσπασαν την ένδοξο εκείνη αυτοκρατορία των Ελλήνων. Διεσπάσει λοιπόν για την διάρρηση και κατελήθη η βασιλεία των Ελλήνων, η Ρώη πάλι κατελήθη για τη σκληρότητά της, η τοπική πολύ σκληρά. Θυμηθείτε ένας από τους τελευταίους αυτοκρατορές της, ο οποίος έσπαξε χιλιάδες χριστιανών, τι έλεγε, αχ, ανασθέναζε, έσφαζε κάθε μέρα και έλεγε, αχ, ανασθέναζε και έλεγε, αχ, να είχε λέει ο κόσμος μια κεφάλι, ένα κεφάλι, να το πάρω με ένα σπαθί, να τελειώσει ο κόσμος ολόκληρος. Έπεσε και η Ρώμη για τη σκληρότητά της των αγιώνων της και πέφτουν και διαλύουν. Αλλά αγαπητοί μου, τελειώνοντας πρέπει να σας πω ότι η προφητεία αυτή η οποία λέχθη εξ αιώνας προτού να έρθει ο Χριστός, η προφητεία αυτή είναι εικόν του σημερινού πρώτου σημερινού κόσμου και από αυτού παρακαλώ να προσέξετε. Το άγνωμα αυτό που είδε ο Ναβουχοδονόσορας ήταν φτιαγμένο από ύλη. Ποιο ήταν τα υλικά? Ήταν το χώμα, ήταν το σίδηρο, ήταν το ασίμι, ήταν το χρυσάφι, ήταν ο μπρούτσος. Υλικός πολιτισμός, υλική σύνθεση. Αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός μας, για τον οποίο καθόμεθα, είναι υλικός
πολιτισμός. Όπως το άγαλμα εκείνο ήταν φτιαγμένο από υλικά πράγματα, έτσι και ο πολιτισμός τον οποίο σήμερα θαυμάζει η ανθρωπότητα και δημιούργησε μεγάλα επιτεύγματα και έφτασε μέχρι τα άστρα του ουρανού και μείνει έκθαμος ο κόσμος, ο πολιτισμός αυτός από το άκρο μέχρι τις πυραμίδες είναι υλικός πολιτισμός. Φτιάσαμε ένα άγαλμα και εμείς οι άνθρωποι του 20ου αιώνα πολύ υψηλότερων και μεγαλοπρεπέστερων από το άγαλμα το οποίο είδε, το είδε ο Ναβουχοδονόσορα. Υλικών, υλικά πράγματα. Ποια είναι τα υλικά πράγματα? Ποια είναι εκείνα τα υλικά πράγματα? Τσιμέντο. Τσιμέντο. Τα βουνά μας τα λιώσαμε, τα διαλύσαμε. Τόνοι ολόκληροι τσιμέντου. Τι άλλο? Χαλίκια. Τι άλλο? Ατσάλι. Τι άλλο? Υλικά πράγματα, σίδηρο, μπρούτζο, τι άλλο ακόμα. Πετρέλαιο μέσα από τα σπλάχνα της γης. Πετρέλαιο, πετρέλαιο άφθονο από εκεί. Που αν σταματήσει το πετρέλαιο και ενός ολίγου τελειώνει το πετρέλαιο κάτω από τη γη, θα σταματήσει πάσα κίνηση που είναι λέει στον κόσμο ολόκληρο. Το πετρέλαιο είναι το ακριβότερο σήμερο. Σήμερα υγρών και στοιχείων, υλικών στοιχείων, τα πετρέλαια. Και όσα χορεύουν τα πετρέλαια έχουν πλουτίσει και κολυμπούν μέσα στο χρυσάφι. Λοιπόν, το πετρέλαιο αυτό, μετά από το πετρέλαιο έρχεται ο χρυσός που εξακολουθεί να έχει την ισχύ του. Υλικά πράγματα δημιουργούν αυτόν τον πολιτισμό. Ζυμωμένα όλα, διάμον τον ευρωπαϊκό, τον αμερικανικό, τον ρωσικό πολιτισμό και είναι ένα τεράστιο άγαλμα. Άλλο κράτος είναι το κεφάλι του χρυσό, όπως είναι η Αμερική. Άλλο κράτος το έχει ασημένιο, όπως είναι η Ιαπωνία. Άλλο κράτος είναι μπρούτζινο, όπως είναι άλλα κράτη. Και άλλα κράτη είναι από χώμα και από πυλών. Και όλα αυτά τα κράτη, κατά το μάλλον ήτων, είναι συνδεθειμένα από υλικά πράγματα και υλικά στοιχεία. Αλλά όπως το άγαλμα εκείνο έπεσε και συνετρίβει, που δεν περίμενε κανείς να συντριβεί, ο κολοσσός εκείνος, από ένα πετραδάκι, ολόκληρος αυτός ο κολοσσός, ο σημερινός πολιτισμός του 20ου αιώνα που συντίθεται από διάφορα υλικά πράγματα, είτε ρωσικής, είτε αμερικανικής, είτε ιαπωνικής προελεύσεως, αυτός ο κολοσσός, ο σημερινός πολιτισμός, κινδυνεύει να σκόνει ορτοπίδι, σκόνη να γίνει, να μην υπάρχει τίποτα. Από τι κινδυνεύει? Από ένα πετραδάκι. Από ένα πετραδάκι κινδυνεύει, τι είναι αυτά που λες, μάλιστα. Ποιο είναι το πετραδάκι? Κοντά στα άλλα υλικά στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό των σήμερων, προσετέθηκε ένα άλλο στοιχείο το οποίο υπήρχε στην φύση αλλά έμεινε ανεκάλυπτο, δεν είχε ανακαλυφθεί. Το στοιχείο αυτό το οποίο προήλθε και είναι πανά, είναι το στοιχείο ακριβότερων των αδαμάντων και ακριβότερων χρυσού και αργύρου. Νέο στοιχείο που συνθέτει πλέον τον πολιτισμό των σημερών είναι το λεγόμενο ουράνιον. Ουράνιον. Την πέτρα είναι. Χαλίκι. Που δεν είναι καμιά αξία. Θεέ μου, Θεέ μου. Εγώ απορώ πως υπάρχουν άπιστοι. Και μέσα σε αυτή το πέτρα, στο ουράνιον, είναι ήλιος. Θεέ μου, ήλιος. Ήλιος. Όταν κατόρθωσαν και το διέσπασαν το με τις μηχανές τους, με την τέχνη τους, το διασπάσανε ένας ήλιος. Κάθε ένας ήλιος. Πόσο θερμοκρασία έχει ο ήλιος επάνω στον ουρανό? 6.000 Κελσίου. Όταν πέσει κάτω αυτό και σπάσει και γίνει κομμάτια, αυτό πλέον έχει η θερμοκρασία 6.000 έχει κάτω στη γη. Το παλιώνει. Και ο άνθρωπος ατμός γίνεται, ατμός. Εξαφνίζεται, με μένει τίποτα λίγο. Να το πετραδάκι, το ουράνιο. Και όπως εκείνο το πετραδάκι έπεσε επάνω στον κολοσσόν και τον εκνοτοποίησε κατά παρόμοιον τρόπο, από ώρα σε ώρα το ουράνιο υπό μορφή βομβών ατομικής ενεργίας θα πέσει επάνω στον κολοσσό αυτόν. Είτε Ρωσία λέγεται, είτε Ιαπωνία λέγεται, είτε Αμερική λέγεται, είτε οδήποτε έθνος, και θα κονιοτοποιηθεί. Κι έρημος, έρημος θα γίνει. Έρημος, μεγαλύτερα από την έρημο που είναι κάτω στη Βαμιλώνα. Και έπεσε και θα ακουστεί επάνω στον ουρανό ως τιμωρία. Έπεσε η Βαμιλώνη μεγάλη. Δηλαδή ο σύγχρονος πολιτισμός, ο ψεύτικος, ο οποίος αποτελείται από αυτά τα στοιχεία. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου σας είπα ότι αν δεν πιστεύσουμε στο πετραδάκι, στον Κύριο Ιησού σου Χριστόν, το Θείο Βρέφος, τότε έρχεται άλλο πετραδάκι. Του πολιτισμού, του ψεύτικου πολιτισμού, το οποίο θα κονιορτοποιήσει ολόκληρον τον ψευδή πολιτισμό του 20ου αιώνα. Τελείωσα τον λόγο, αδελφοί μου. Σας παρουσίασα το πετραδάκι αυτό. Ή το ένα ή το άλλο. Ή το ένα ή το άλλο. Και άλλαξε και πάλι. Ή πίστευσε εις Κύριον Ιησού Χριστόν, πραγματικός, από τα μάτια της καρδιάς.
Ή αν δεν πιστεύεις πλέον, τότε να περιμένεις πλέον τον Αρμαγεδόνα, το τέλος της Βαβυλώνος, εις της οποίας Βαβυλώνος και εσύ κάτοικος είσαι και άνθρωπος ο οποίος συντελείσαι στην άψη του Βαβυλωνίου χαρούς. Μάλιστα, αδελφοί. Και ό,τι έρχεται η μέρα η μεγάλη. Έρχεται πλησίον, κοντεύει να σαλπίσει η σάλπιξ αποκαλύψεως και να ακουστούν εις όλα τα πλάκια τα μήκη η φωνή ότι έπεσε η Βαβυλώνη μεγάλη. Προήμια, ποια είναι τα προήμια? Τα προήμια, αγαπητοί μου, είναι τα εξής. Προήμια, προακρονίσματα, είναι τα διάφορα, διάφορα δυστυχήματα που γίνονται, είναι ελεγόμενε θεομηνίε. Αυτές οι πλημμύρες, παρακαλώ, που παίρνουν τα νερά από πάνω από το Αιγάλεο και πλημμυρίζουν οι δρόμοι και πνίγονται άνθρωποι και παρασέρονται αυτοκίνητα και γίνεται καταστροφή μεγάλη και ξεθάπτονται νεκροί. Νεκροί από τα νεκροταφεία. Αυτοί οι σεισμοί που προχθές τη χθες το βράδυ δεν κοιμηθήκανε στη Σμύρνη. Όλοι οι τροκαλάδες στο ύπεδρο κοιμηθήκανε χθες υπό ψυχρών άνεμων. Διότι εσύστη η Σμύρνη εκθεμελίων εσύστη. Και να ζεστή εκ νέου. Διότι έχει θεάμα μαρτύρων και εγώ εκεί πέρα. Δεν θα μείνει τίποτα. Με τόκον και επιτόκιον. Με τόκον και επιτόκιον θα πληρώσουμε τις αμαρτίες του κόσμου. Και οι Τούρκοι και οι Έλληνες και πανέθνος. Λοιπόν, αυτοί οι πλημμύρες που συμβαίνουν εδώ στην παλιά του Αλεπάλληλε. Αυτό κάτω ο σεισμός που έσαι την Σμύρνη, την αιματόβρεκτον αυτήν πόλη. Αυτοί οι τυφώνες που πνέουν πέρα στην Ασία και σαρώνουν σαν σκούπα ηλεκτρική εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων, χιλιάδες ανθρώπων. Αυτά όλα τα φαινόμενα, τα τρομακτικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Τι είναι, αδέρφια μου, κανείς να μην πει ότι αυτά είναι τυχαία γεγονότα. Ο Θεός λέγει η Γραφή ότι ούτε μια τρίχα δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Θεού. Ούτε ένας προγίτης δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του Θεού. Και αν σημαίνουν τα δυστυχήματα αυτά, ας γελούν οι δημοσιογράφοι, ας γελούν ο καθένας. Τα γεγονότα αυτά είναι προνακρούσματα μεγάλης συμφωνάς. Ω, λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτά είναι απλώς κουφέτα, είναι μικρές συμφορές. Αλλά οι οποίοι προμενύουν τη μεγάλη συμφορά, παρακαλέστε μαζί με τον Άγιο Κοσμά, αδέρφια μου, πατέρες και μητέρες, νέοι και γέροι, όλοι μες στο ναό μας, ιερείς του υψίστου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό. Αυτό που λέει ο Κοσμάς, παρακαλέστε τον Θεό να μην ξεκρεμάσει το σιδερένιο μπαστούνι. Το σιδερένιο μπαστούνι, διότι τα μπαστούνια είναι ξύλινα. Αν ξεκρεμάσει το σιδερένιο μπαστούνι, δεν θα μείνει πλέον κανείς. Και το σιδερένιο μπαστούνι είναι ακριβώς το Αρμαγεδόν ο οποίος έρχεται. Αλλά εμείς, χριστιανοί μου, πιστοί που είδατε εδώ απόψε, εδώ στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν θέλω να ταραχτείτε και να ανησυχήσετε, αλλά να έχετε κρατήσει μέσα στην ψυχή σας την πίστη στον Χριστό. Ας υποδεχτούμε λοιπόν τον Χριστό, όχι όπως επιθυμείτε, οι οποίοι τον κλείσανε έξω από την πόλη τους και δεν είχε μέρος να κοιμηθεί ο Χριστός, να μείνει ο Χριστός. Όχι όπως επιθυμείτε, αλλά μαζί με τους μάγους, μαζί με τους βοσκούς, μαζί με τους ανθρώπους τους ταπεινούς, με όλους, με το αστέρι το λαμπρό, ας υποδεχτούμε τον Χριστό. Και η καρδιά μας να γίνει μια φάτνη και με στη φάτνη να γεννηθεί ο Χριστός, ον πέδες Ελλήνων, ημνείτε και περιψούτε εις πάντα στους αιώνας. Αμήν.